Ρωσικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ο Σιροβίκιν και ο αναπληρωτής του συνελήφθησαν μετά την ανταρσία του Πριγκόζιν, μεταφέρθηκαν στο Λεφόρτοβο. Η μεγάλη κλίμακα κάθαρση ξεκίνησε λοιπόν στην Ρωσική Ομοσπονδία μετά την αποτυχημένη εξέγερση του Γευγένη Πριγκόζιν, τον αρχηγό της Βάγνερ. Υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις στρατιωτικών που μπορεί να συνεργάστηκαν με τους αντάρτες. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο αναπληρωτής διοικητής της ειδικής επιχείρησης των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργέι Σιροβίκιν. Διάφορα ρωσικά κανάλια γράφουν γι' αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει το Dialogue UA. Ο Σιροβίκιν, μαζί με τον αναπληρωτή του, τον στρατηγό Αντρέι Γιουντίν, φέρεται να συνελήφθησαν και να τοποθετήθηκαν στο κέντρο κράτησης του Λεφόρτοβο της Μόσχας, όπου κρατούνται εχθροί του καθεστώτος Πούτιν. Και οι δύο φέρονται να είναι ύποπτοι για προδοσία. Χθες, ο αναπληρωτής διοικητής της κοινής ομάδας δυνάμεων, στρατηγός του στρατού Σιροβίκιν, μεταφέρθηκε στο Λεφόρτοβο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εκστρατείας κατά της Μόσχας, έγραψε ο περίφημος Z-Commander Romanov. Αργότερα, διευκρίνησε ότι ο στρατηγός αναπαυόταν στο περίφημο προφυλάκιο από τις 25 Ιουνίου, δηλαδή συνελήφθη την επόμενη κιόλας μέρα μετά το τέλος της ανταρσίας. Σύμφωνα με φήμες, ο στρατηγός όχι μόνο δεν παρενέβη, αλλά συνέβαλε και στην εξέγερση των αγωνιστών. Υποτίθεται ότι έπρεπε να συλλάβει τον Υπουργό Άμυνα Σεργέι Σοϊγκού και να αφήσει τους μισθοφόρους της Βάγνερ να φτάσουν στη Μόσχα. Το γεγονός ότι πιθανότατα γνώριζε εκ των προτέρων για τα σχέδια του Πριγκόζιν αναφέρθηκε και από τους New York Times, επικαλούμενοι πηγές από τις Αμερικανικές Αρχές. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση πληροφοριών για τη σύλληψη του Σιροβίκιν αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο διοικητής ήταν ανοιχτός σύμμαχος του Γευγένη Πριγκόζιν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας πριν από 6 μήνες. Ο αρχηγός της ομάδας, Γευγένη Πριγκόζιν, επιπλήττοντας την στρατιωτική ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ξεχώρισε τον στρατηγό και τον επενούσε πάντα. Στις 24 Ιουνίου, όταν ξέσπασε η εξέγερση, ο Σιροβίκιν έκανε έκκληση στον Πριγκόζιν. Αυτός, κρατώντας ένα πιστόλι στα χέρια του, απέτησε από τους επαναστάτες να υπακούσουν στην βούληση του Πούτιν και να σταματήσουν την πορεία του στη Μόσχα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.